Να πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο που μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Γεια σας, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Μαρκόπουλε, βοηθήστε μας λίγο να καταλάβουμε το εξής. Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια ρύθμιση αυτή που θα ψηφιστεί καλώς εχόντων των πραγμάτων την Τρίτη, που εντάξει, τα κόμματα στην παρούσα συγκυρία φαντάζομαι θα θέλατε όλοι να συμφωνήσετε. Γι' αυτό άλλωστε και ο κύριος Γεραπετρίτης και οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν στείλει στα επιτελεία το σχέδιο της κυβέρνησης από τον Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να μας πείτε. Για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σας, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να υπάρχει ρητή αναφορά στην τροπολογία για τη θέση περί ναζιστικών μορφωμάτων και εσείς δεν θέλετε να ανοίξετε το ιδεολογικό πλαίσιο? Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν πήγαμε στη λογική πάρτο ή άφησε το αυτό το take it or leave it. Εμείς έχουμε κινήσει τις διαδικασίες περίπου κοντά στους 3-4 μήνες. Σωστό είναι αυτό. Αν θέλετε τώρα και τη γνώμη μου, εμείς ποτέ δεν διεκδικήσαμε το αλάθητο, ποτέ δεν είπαμε ότι όλα όσα κάνουμε είναι τέλεια κτλ. Από την άλλη πλευρά όμως, βλέπουμε ότι σε ένα θέμα που έστω και σημειολογικά, έστω σε επίπεδο πολιτικό, θα έπρεπε να δείχνουμε μια ενότητα, να συζητήσουμε, να προχωρήσουμε και να δείξουμε μια ενότητα του πολιτικού κόσμου. Βλέπουμε ότι και πάλι κάποιοι έρχονται να διχάσουν, έρχονται να φωνάξουν, έρχονται να κάνουν μια παραφωνία. Εδώ λοιπόν εκτιμώ, έτσι, και με όλη την εκτίμηση στις όποιες διαφορετικές απόψεις, οπτικές κτλ. Χάνουμε το δάσος και κοιτάζουμε το θάμνο. Εδώ λοιπόν δεν νομίζω ότι είναι ένα πεδίο για πολιτική αντιπαράθεση. Το πλαίσιο είναι σαφές, είναι μια πρόταση η οποία οδηγεί σε ένα τελικό αποτέλεσμα, ουσιαστικά δηλαδή η χώρα μας να μην ξαναβιώσει φαινόμενα ακραίων κομμάτων. Επομένως, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να διχαστούμε και σε αυτό το θέμα. Υπάρχει μια εικόνα διχασμού τις τελευταίες ημέρες. Εγώ δεν μιλάω μόνο για το τελευταίο χρόνο, τις τελευταίες ημέρες από το ΣΥΡΙΖΑ. Μια περίεργη κλιμάκωση, η οποία έχει να κάνει με την άρνηση ψήφου στις κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, έχει να κάνει με το ατυχές περιστατικό του κυρίου Βαρεμένου με την Άννα την Καραμαντή, έχει να κάνει με την προσφώνηση αλήτη του κυρίου Τζανακοπούλου, όχι κάποιου τυχαίου στελέχου, τον κύριο Κουμουτσάκο. Αυτά λοιπόν, αυτή η ραγδαία κλιμάκωση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι, έχουν να κάνουν και εκλογές και κάτι πρέπει να πούνε να απολώσουν. Αλλά εδώ οι άνθρωποι έχουν ανέβει πίστα. Το να χρησιμοποιούμε ένα θέμα το οποίο ταλαιπώρησε τη χώρα μας τόσα χρόνια, όπως είναι η παρουσία τέτοιων μορφωμάτων στον πολιτικό σκηνικό, για να κάνουμε αντιπολίτευση, τι να πω, νομίζω δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Δέχομαι την κλιμάκωση. Δεν δέχομαι βέβαια την αλητία, αλλά δέχομαι την κλιμάκωση. Δεν μπορεί όμως και εδώ να διχαζόμαστε. Δηλαδή αυτό το επί της διαδικασίας που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μου επιτρέψετε, γι' αυτό λέω, χάνουμε το δάσος και βλέπουμε το θάμνο. Το δάσος λοιπόν είναι ότι ο πολιτικός κόσμος θα έπρεπε να στείλει και προς το εξωτερικό ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα άλλαξε. Ότι δεν βρισκόμαστε στο 2012 που αυτή η οργάνωση Χρυσή Αυγή και να είναι τρίτο κόμμα. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί εντελώς λάθος. Ναι, βέβαια δεν έχουμε δει ακόμα τη στάση που θα υιοθετήσει. Να είμαστε. Εγώ το λέω γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα στη Δευτέρα. Να το πω σε επίπεδο αρχικής μουρμούρας. Ναι. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι, παρά τα επιμέρους, μην μπλέξουμε σε αυτό, ξέρετε, στα αριστερίστικα συνέδρια της δεκαετίας του 80, ήταν αυτό το επί της διαδικασίας. Θέλω να μιλήσω επί της διαδικασίας. Και ξέρετε, τραβάγανε οι συζητήσεις ένα μήνα, δύο μήνες. Εδώ λοιπόν, μην μπλέξουμε με τα επί της διαδικασίας. Πάμε να δείξουμε μια ενωμένη στάση, εκτός βέβαια αν κάποιοι έχουν διαφορετική οπτική εντελώς γύρω από την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Αλλά εδώ να είμαστε καθαροί. Αν δεν δείξουμε ενωμένοι. Με συγχωρείτε, αλλά το ΚΚΕ για παράδειγμα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνενέσει στη ρύθμιση της κυβέρνησης. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, να δείτε. Το ΚΚΕ μονίμως είναι ένα κόμμα το οποίο διαφωνεί σε όλα. Είναι όχι σε όλα. Λέει ότι πάτε να επικροτήσετε μια θεωρία περί δύο άκρων στην ανακοίνωσή του.
να σας πω, τους χαρακτηρίζει η ανακοίνωσή τους. Χαρακτηρίζονται από αυτά τα οποία λένε. Για να καταλάβω, κύριε Μαρκόπουλε, το θέμα το δικό σας σε ό,τι έχει να κάνει με την αποδοχή αυτής της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ στη ρύθμιση έχει να κάνει με το συνταγματικό κομμάτι, αν συλλήβδιν στοχοποιείται δικαίως ή αδίκως μια ακραία, θα πω εγώ, ιδεολογία, αν άπτεται των συνταγματικών προβλέψεων ή να υπάρξει μια, πώς να το πω έτσι, μια κοινή συνισταμένη προκειμένου οποιοδήποτε είδους ακραία συμπεριφορά να στιγματίζεται συνταγματικά και θεσμικά μέσω αυτής της ρύθμισης. Οι ιδέες δεν διώκονται και δεν στιγματίζονται, όποιες και αν είναι αυτές. Οι παραβατικές συμπεριφορές είναι εκείνες οι οποίες στιγματίζονται. Ναι. Και πρέπει να μην υπάρχουν. Μάλιστα. Να πηγαίνουν δηλαδή κάποιοι για τις απόψεις τους και να μετέρχονται άλλων τρόπων πέραν των πολιτικών. Στην Ελλάδα υπάρχει μια μακρά παρουσία αυτού που λέμε σκληρής ακροδεξιάς, να σας πω, κόμματα ακόμα και με αναφορά στην επταετία, θυμόσαστε κόμμα σαν την ΕΠΕΝ, Εθνικό Μέτωπο κτλ. Είχαμε τέτοιου είδους κόμματα. Κόμμα 4 Αυγούστου κτλ. Και από τα άλλα άκρα, έτσι, μην μιλάμε μόνο για τα ακροδεξιά και σκληρά δεξιά. Και από την άκρα αριστερά, γιατί υπάρχουν άλλοι οι οποίοι όμνιαν στην επαναστατική διαδικασία και έως και κόμματα τα οποία είχαν αναφορές για εμπειρές επαναστατικές διαδικασίες από τις άκρες αριστεράς. Οι ιδέες δεν διώκονται. Όμως δεν μπορεί να υπάρχουν κόμματα με βραχίονες οι οποίοι πατούν στο κοινό ποινικό έγκλημα, στην παράβαση του νόμου και να παρουσιάζονται ως πολιτικές οντότητες. Αυτό είναι δηλαδή ο πυρήνας κατά τη γνώμη μου και κατά την ουσία, ναι, του συγκεκριμένου νόμου που έρχεται. Επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε αυτά τα οποία μας ενώνουν. Ωραία. Ερώτηση. Άλλη. Πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Στα των συνεργασιών. Πώς το είδατε το άνοιγμα του κύριου Ανδρουλάκη, κύριε Μαρκόπουλε, ο οποίος πριν από ένα μήνα μας έλεγε για μια προοδευτική διακυβέρνηση και τώρα τον ακούσαμε να λέει ότι είναι διατεθειμένος να μην αφήσει τη χώρα να μπει σε τροχιά αστάθειας και ότι από την πρώτη Κυριακή να έχουμε κυβέρνηση. Πώς το είδατε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, οι παλινοδίες σε ό,τι αφορά το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι έχουν κοστίσει σαφέστατα δημοσκοπικά και πολιτικά στο ΠΑΣΟΚ. Με τον συγκεκριμένο χώρο έχουμε ιδεολογικές διαφορές, όμως ποτέ εγώ προσωπικά δεν ξεχνώ ότι κρατήσαμε τη χώρα στην Ευρώπη με μια πολιτική η οποία ήταν πρωτόγνωρη. Μην ξεχνάτε ότι η Νέα Δημοκρατία, εμείς και το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Συμπαράταξη όπως την έλεγαν τότε, ήταν αδιανόητο πριν τη δεκαετία του 2010 να συνενωθούν και όμως για το καλό της πατρίδας έγινε. Θέλω να πιστεύω, ναι, ότι έστω και μετά από τις παλινοδίες υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος σκέφτεται πιο λογικά. Σκέφτεται διαφορετικά. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει την κεντρική μας γραμμή. Εμάς στόχος αδιαπραγμάτευτος είναι η επίτευξη της αυτοδυναμίας. Νιώθουμε ότι έχουμε τις δυνάμεις να το καταφέρουμε. Πιστεύουμε στις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας και βλέπουμε ότι ο κόσμος μας αγκαλιάζει. Και πραγματικά αυτό είναι ο στόχος μας. Από την άλλη πλευρά όμως. Σας αγκαλιάζει τώρα και το ΠΑΣΟΚ σιγά-σιγά, εγώ βλέπω. Κοιτάξτε να δείτε. Τι πειράζει, να αγκαλιαστεί όλος ο κόσμος και εσύ τι. Με ρωτάω, πώς το βλέπουνε. Λέω αν ήσασταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα έχει μια άλλη γραμμή. Να στείλουμε το Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση. Αυτό τι σημαίνει? Να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική. Προφανώς κάτω από τα δημοσκοπικά διέξοδα και τις πολιτικές παλινοδίες, ενδεχομένως, θα το δούμε. Καθίστε να δούμε και πώς θα φτάσουμε. Σωστό. Υπάρχει μια άλλη προσέγγιση. Θεωρώ παρήγορο στο πολιτικό σύστημα να υπάρχει και ένα κόμμα με τις δικές μας πάντοτε διαφορές, το οποίο κινείται σε μια αστικοδημοκρατική λογική και όχι σε μια λαϊκοριζοσπαστική. Δεν μου λέτε. Θα ήθελα να είναι σε αυτό το μπλοκ και ας μη συγκυβερνήσουμε. Συμμερίζεστε την αισιοδοξία του Πρωθυπουργού που είπε από τον Κορυδαλό ότι θα είστε πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία σε Β' Πειραιά, την παραδοσιακά πιο δύσβατη εκλογικά περιφέρεια για την Νέα Δημοκρατία? Για πρώτη φορά μετά τη μεταπολίτευση θα συμβεί κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος που νομίζω ότι δεν κάνω. Πηγαίνοντας προς την μεγαλειώδη συγκέντρωση, εγώ δεν λέω πολλά μεγάλα λόγια, αλλά σας μιλάω ειλικρινά, έμεινα άφωνος σε μια πόλη σαν τον Κορυδαλό, η οποία για χρόνια ήταν ένα από τα προπύργια του ΠΑΣΟΚ, να βλέπουμε χίλιους και πλέον πολίτες στην πλατεία Ελευθερίας να υποδέχονται τον Πρωθυπουργό. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους, οι περίπου 20-25 μέρες πριν είχε πάει ο Αλέξης Τσίπρας. Και δεν τον επιδέχτηκε κανένας. Είχε 60 άτομα.
και όποιο θέλει να με αμφισβητήσει, να βγάλει φωτογραφία. Όχι, εμεί σα πιστεύουμε. Δεν έχουμε λόγο να σα αμφισβητήσουμε, κύριε Μαρκόπουλε. Άλλωστε. Δεν σα κρύβω και επειδή προχωρούσαμε με τον Πρωθυπουργό. Ναι. Το επισήμανα αυτό το πράγμα. Ήταν, μας άφησε άφωνος. Και θα σας πω και κάτι για όσους πέφτουν και πού κάνατε κινητοποίηση. Εγώ πληροφορήθηκα ως πρώτος βουλευτής της Β' Πειραιώτη ότι ο Πρωθυπουργός θα έρθει στον Κορυδαλό δύο ημέρες πριν έρθει. Κινητοποιήσεις, ξέρετε ότι πλέον στα κόμματα δεν γίνονται σε δύο μέρες. Εγώ πάλι θέλω να πω και κάτι άλλο. Όποια κινητοποίηση και αν κάνατε κι εσείς ή και ο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, το βράδυ της κάλπης που θα ψηφίσει ο κόσμος. Και τις επόμενες μέρες που θα έχουμε και ποιοτικά χαρακτηριστικά για το τι ποσοστά παίρνουν τα κόμματα στην κάθε περιφέρεια, νομίζω αυτό θα είναι και ο πιο αδιάψευτος μάρτυρας εν τέλει για όλα. Αυτό είναι και παλαιάσκοπη εγχειρηματολογία. Πόσοι ήταν στην πλατεία με τον έναν, πόσοι στην πλατεία. Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που είχε κάτι. Το νόημα λοιπόν είναι. Το είπατε ωραία τώρα αυτό. Επειδή και εσείς κάνετε μετρήσεις και πολύ καλά κάνετε δημοσιογραφικά, αλλά και εγώ κάνω στην περιοχή, εγώ μπορώ λοιπόν να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η ψαλίδα των 8 μονάδων που είχαμε διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ έχει μειωθεί πάρα πολύ και με μια πολύ πολύ καλή προεκλογική προσπάθεια. Ναι. Είμαστε πολύ κοντά στο κύριε Μαρκόπουλε, πάντως, ανεξαρτήτως αν θα είστε πρώτο ή δεύτερο κόμμα, για να πάρω και λίγο τη δουλειά της Στέλλας εδώ πέρα και να κάνω αντιπολίτευση, θέλω να σας πω ότι επειδή είναι μια περιοχή που ξέρετε εσείς ιδιαιτέρως ότι αγαπώ και λόγω γειτνίας, επειδή είμαι στο Νεοφάλιρο, λόγω εντοπιότητας και γειτνίας με την περιοχή που διανύω. Έτσι, εσείς μένετε, ναι. Με την ιδιότητα λοιπόν του Συμπειραιώτη, θα σας πω ότι κι εσείς πρέπει, εάν εκλεγείτε τη δεύτερη τετραετία, να πραγματοποιήσετε και όλα όσα είχατε υποσχεθεί στην περιοχή ως κυβέρνηση, ενώ όχι εσείς προσωπικά. Εσείς έχετε κάνει και συγκεκριμένες ερωτήσεις στη Βουλή, είναι αλήθεια. Έχετε πάρει ανοιχτά θέση γενναία. Έχετε κρούσει και καμπανάκια σε υπουργεία τα αρμόδια, είναι αλήθεια αυτό. Μιλάω ωστόσο για το γεγονός ότι είχατε υποσχεθεί ότι θα γίνει το μεγαλύτερο πάρκο της Αττικής στην ευαίσθητη περιοχή της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας του Πειραιά που τόσο το έχει ανάγκη και είχατε πει ότι και θα την προστατεύσετε από επενδύσεις που βλάπτουν περιβαλλοντικά τους πολίτες της. Νομίζω ότι πρέπει να το πράξετε τώρα αυτό, εάν σας εμπιστευτεί και πάλι ο λαός. Και σε ό,τι αφορά το πρόβλημα το μεγάλο της Δραπετσόνας, έχω πάρει καθαρή θέση και με ερώτηση συγκεκριμένη. Πολύ σωστά. Και έχω πιέσει. Όμως και λεφτά δόθηκαν και έγινε ένα εξαιρετικό πάρκο στις πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, που είναι το πρόκρημα για το τι θα γίνει εκεί πέρα. Και άνοιξαν δύο νέοι σταθμοί μετρό στη Β' Πειραιά, στον Κορυδαλό και στη Νίκαια, και άλλοι τρεις στον Πειραιά. Και 330 θέσεις εργασίας σώσαμε με την Πίτσος. Και μάλιστα, επειδή εγώ θέλω να λέω τα σωστά, κυρίαρχα, εντάξει, πίεση ως βουλευτής ήταν δικιά μου. Το σχέδιο ήταν του Άδωνη Γεωργιάδη και τότε, γιατί πρέπει να πούμε και τα δικές σας, είχε βοηθήσει και το γραφείο, το Μέγαρο Μαξίμου, και έχουμε κάνει και έργα, έχουμε χρηματοδοτήσει την περιοχή με εκατοντάδες εκατομμύρια από το Τρίτη. Έχουμε κάνει, στέλνουμε τώρα και είναι μια είδηση. 32 αστυνομικοί θα έρθουν στη Β' Πειραιά, 9 συγκεκριμένα στον Κορυδαλό, για να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά στη Β' Πειραιά. Εγώ πάντως θα υπενθυμίσω ότι η Β' Πειραιά ήταν η περιφέρεια την οποία επισκέφθηκε πρώτος ο Πρωθυπουργός μετά την εκλογική του Νίκη. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαρκόπουλε? Το 2019. Λέω μετεκλογικά, δεν έχει σημασία, το προεκλογικό το αφήνω, το αντιλαμβάνεσαι κι εσείς. Μετεκλογικά ήταν η πρώτη περιφέρεια που επισκέφθηκε μετά την νίκη του. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Και έταξε το μεγαλύτερο μητροπολιτικό πάρκο στην Αττική. Αυτή τη στιγμή με πετυχαίνετε, είμαι στο νησί της Σαλαμίνας, στο γραφείο μου. Ο Πρωθυπουργός στη Σαλαμίνα μόνο έχει έρθει 3 φορές. 14 φορές στη Β' Πειραιά. Το σκορ ξέρετε πόσο είναι με τον φιλολαϊκό Αλέξη Τσίπρα εντός εισαγωγικών? 14-3. Πόπο, μη μας το βάζε πάρε αυτή τη στιγμή. Μάλλον ο κύριος Τσίπρας επισκέπτεται καθημερινά την Κηφισιά και την Εκάλη. Έτσι όπως το... Αστειεύομαι τώρα, βέβαια, έτσι το καταλαβαίνω. Είναι αριστερά του χαβιάριου, ξέρετε. Λοιπόν, θα του δώσουμε και GPS. Εντάξει τώρα, κύριε Μαρκόπουλε. Αφήστε τώρα το χαβιάρι και το μπρίκ να προχωρήσουμε. Γεια σας, κύριε Μαρκόπουλε. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία να έχετε. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.